need to ask. He's a smooth operator. Χαίρομαι πάρα πολύ που καταφέραμε επιτέλους για τη συνέχεια εις εξωτερικό να κάνουμε αυτήν την ωραία συνέντευξη. Αρχικά είμαστε νομίζω όλοι οι Κύπροι περήφανοι, όσοι σε ξέρουν και όσοι θα σε μάθουν τώρα, για όλα αυτά που έχεις καταφέρει και ακόμα είσαι πολύ μικρός. Θέλω καταρχήν να μου εξηγήσεις πολύ απλά το άθλημα το οποίο τρέχεις εσύ, που να καταλάβω τη διαφορά από τη Φόρμουλα 1 που εμάθαμε όλοι με το Σουμάχερ. Φόρμουλα 1 είναι το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ ανά τον κόσμο. Εγώ τρέχω στο λεγόμενο NASCAR, όπου το NASCAR είναι το δεύτερο ανά το παγκόσμιο πιο γνωστό σπορ μετά τη Φόρμουλα 1. Τρέχω στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όπου και φέτος τερμάτισα στη δεύτερη θέση. Ήμουν πρωτοπόρος μέχρι τον τελευταίο αγώνα. Από 5 χρονών από τα go-karts. Είχα την εμπειρία Φόρμουλα 3, Φόρμουλα 4, τώρα με το NASCAR. Υπάρχει μια πρόοδος συνεχής. Πώς αποφάσισες να διαλέξεις τούτο το συγκεκριμένο άθλημα? Τώρα που το σκέφτομαι, όταν ήμουν ενός μηνών βρέφος και με παίρνε ο πατέρας μου να βλέπω ράλι, σίγουρα η απάντηση ήταν ναι. Ξεκίνησαν οι προπονήσεις από τα 5 και από τα 7 μου μπήκα στον πρωταθλητισμό. Τι νιώθεις ότι εστερήθηκες? Φίλους, παρέες, διατροφή, εξόδους? Εξόδους. Φίλοι ευτυχώς βρέθηκαν οι αλήθινοι, ενώ ξέρεις, να καταλαβαίνουν πόση σοβαρότητα χρειάζεται, να καταλαβαίνουν ότι ο Βλαδίμηρος πηγαίνει στους αγώνες, αφιερώνει πολύ χρόνο εκεί στις προπονήσεις του κτλ. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος αγώνας, η έβρεση χορηγίων, που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Στην Κύπρο τουλάχιστον και σου δυσκολεύτηκες να έχεις χορηγίες? Στην Κύπρο είναι δύσκολο. Και ειδικά για έναν ατομικό άθλημα και η αλήθεια λέγεται ακριβώς σαν το μηχανοκίνητο, είναι δύσκολο. Φόρμουλα αγώνες παρακολουθείς? Είχες κάποιον αθλητή που τον θαύμαζες? Μεγάλωσα με Μάικλ Σούμαχερ. Είναι το είδωλό μου, ο Φελίπε Μάσα, για το θέμα του χαρακτήρα. Γιατί σε αυτόν το άθλημα, αν μένει, μπορεί να έχεις το ταλέντο, αλλά πρέπει να έχεις και ο χαρακτήρα. Για να πετύχεις, πρέπει να είσαι ομάδα με την ομάδα σου. Πας εξωτερικό, στην Κύπρο προπονείσαι μόνος σου? Τελευταίος δεν είναι εφικτό, γιατί τις πλήστες μέρες είμαι Ιταλία. Τέλος Νοεμβρίου επίσης θα παρευρεθώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι οι επίσημες απονομές του NASCAR, όπου θα βραδευτούμε οι τρεις πρώτοι οδηγοί του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μια μέρα δοκιμαστικών τώρα με τα NASCAR στην Ιταλία κοστίζει 5.000 ευρώ. Στη Φόρμουλα 3 που ήμουν, μια μέρα ήταν 12.000 ευρώ. Πιάνω πολλά μηνύματα, η αλήθεια, και από συμπατριώτες μας. Τα τελευταία δύο χρόνια στο πρωτάθλημα μου υπάρχει ένας YouTuber που τρέχει στο πρωτάθλημα. Όχι, από Ιταλία. Okay. Έτσι που δημιούργησε μια κατάσταση λίγο. Μαζί σου? Όχι, με όλους τους οδηγούς. Ένα μωρό, για παράδειγμα, έκοψε ένα χαρτόνι, έγραψε το όνομα του Βλαδίμηρου πάνω, χωρίς να το ξέρω, και ξεκίνησε μια φιλία μεταξύ μας. Πες μου λίγο για αυτήν την εκστρατεία που κάνουν μέσα από τα social media. Ναι, της οδικής ασφάλειας, όπου σε συνεργασία με το γραφείο τύπου και πληροφοριών, δίνουμε κάποια ισχυρά μηνύματα με τον φίλο Μιχάλη Μπαυλίδη, καλαθοσφαιριστής, όπου μέσα από τις εμπειρίες μας και σαν Βλαδίμηρος αλλά και σαν Μιχάλης, από το ατύχημα που είχε και ο ίδιος, έτσι δίνουμε κάποια ισχυρά μηνύματα. Εμείς ναι μεν τρέχουμε, αλλά τρέχουμε σε πίστες που είναι ασφαλείς. Ο εξοπλισμός μας, κράνος, στολή. Ναι. Για παράδειγμα, η στολή μας αντέχει ένα λεπτό μέσα στη φωτιά πριν να ξεκινήσεις να καίγεσαι. Άρα δηλαδή σε περίπτωση φωτιάς έχεις ένα λεπτό να είσαι ανάμεσα στις φλόγες και να βγεις ζωντανός. Έτυχε μου στη Φόρμουλα 3, αλλά ευτυχώς κατάφερα να βγω πριν να πάρει όλον το αυτό. Από τα 5 μου χρόνια ποτέ δεν είχα μπει χειρουργείο. Και είχα το σπάσιμο στο Βέλγιο μετά από ατύχημα που δέχτηκα. Ήταν η μόνη φάση που έτσι με ταρακούνησε, γιατί μέσα σε έναν αγώνα έγινε ό,τι έγινε, να ακούσω το γιατρόν επίγον. Σήμερα είναι Σάββατο κανονικά, δεν χειρουργούμε και θα φέρουμε επίγον ακόμα δύο γιατρούς και επίγον πρέπει να μπεις χειρουργείο απόψε, γιατί αν μη το χέρι μέχρι αύριο έτσι για να επιστρέψεις Κύπρο να σου το χειρουργήσουν, μπορεί να μην ξαναδουλεύσει.
Αυτό ήταν το μόνο που με ταρακούνησε πέρσι. Ήταν στο Βέλγιο, μετά από 3 εβδομάδες ήταν ο μεγάλος τελικός στην Κροατία. Εγώ έπρεπε να βρω λύση, το χέρι μου ήδη μπήκε μέσα σε γύψο. Εντάξει, ήταν δικό μου το ρίσκο, γιατί οι γιατροί μου είπαν είναι δικό σου το ρίσκο. Αλλά πέρασα ευτυχώς τις ιατρικές εξετάσεις στην Κροατία, στον τελικό, και με άφησαν να τρέξω. Οι γονείς σου σε στηρίζουν σε όλη αυτή την προσπάθεια? Και οι δύο γονείς, και ο πατέρας μου που είναι Κύπριος και η μητέρα μου γεννημένη στη Ρωσία, για κάποιο λόγο ήταν τα άτομα που με κράτησαν μέχρι τώρα. Ήταν το Βλαδίμηρο που δεν έβγαινε τις νύχτες για να ετοιμάσει τα email στη Δευτέρα να φύγουν να προγραμματιστούν για τις εταιρείες. Ήταν το Βλαδίμηρο κάθε μέρα στα γυμναστήρια για να δυναμώσει και να μπορεί να αντεπεξέλθει με τη φόρμουλα. Η μητέρα μου ούτε καν το ήξερα ότι είχαν πει χειρουργία. Φαντάζομαι. Επειδή ήταν Κύπρο, ο πατέρας μου ήταν μαζί μου. Εν της το είπαμε. Ήταν να βρούμε ένα άλλους μετά. Είχα μια εμπειρία όπου ανάποδο γυρίστηκε τον go-kart. Ως αποτέλεσμα να πέσουμε το κεφάλι. Τέλος πάντων... Δεν σταμάτησε όμως. Όχι, μου είχα βάλει για τον αυχέναν ειδικό κολάρο. Πήγαμε τη νύχτα σπίτι, δεν είπαμε τίποτα της μητέρας μου. Να μην την πιάσει ο πανικός. Σου εύχομαι τα καλύτερα, μας κάνεις περήφανους και το λέω σε όλους τους αθλητές και το εννοώ πραγματικά που κάνεις την Κύπρο γνωστή στο εξωτερικό και μακάρι να κάνεις το όνειρο σου πραγματικότητα, να προσέχεις βέβαια πάντα. Έτσι όπως δίνεις και το μήνυμα προς τα έξω. Ακριβώς, να πούμε ότι εντάξει μένεν τρέχουμε, μένεν υπάρχουν τα ατυχήματα, αλλά είμαστε σε ασφαλείς πίστες, τα αυτοκίνητα είναι τρομερός ο εξοπλισμός, εμείς ήδη περνούμε από 1,000 ελέγχους, άρα... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι να τα πούμε, να έρθεις με το καλό. Ό,τι θέση και να πάρεις είσαι μέσα στις καρδιές μας. Ακριβώς. Έχεις πολλά χρόνια ακόμα. Μόνο να προσέχεις. Ακριβώς. Και για όσους φίλους θα θέλουν να δουν την εμπειρία μου στην Αμερική, μέσω των social media. Ευχαριστώ.